από τα χέρια της 3-1. Το δεύτερο αυτό που σημείωσες ήσουν σε αλλαγή, δεν το κατάλαβες. Τι ακριβώς έγινε και γενικά πώς είδες τη σημερινή εμφάνιση της ομάδας. Ναι, ξεκινήσαμε ένα 20-25 λεπτό καλά. Μετά ο Αστέρας μας έκλεισε λίγο τους χώρους. Δυσκολευτήκαμε λίγο. Προηγηθήκαμε στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι είχαμε μια φάση που έχασε και μετά που έβαλε τον γκολ. Όσον αφορά την αλλαγή, έβλεπα το διαιτητή να μιλάει στο VAR και να λέει ότι είναι κανονικό το γκολ, γι' αυτό περίμενα πριν βγω. Εν τέλει μέτρησε τον γκολ και είμαι πολύ χαρούμενος. Δημήτρη, συνέχισε στη φάση παρά το γεγονός ότι το γκολ σου είχε σκοράρει σήμερα. Πήγες μέχρι το τέρμα και σκόραρες. Ήταν με κάτι αισθηκτόδες ή ήταν επί τούτου γιατί πίστευες ότι δεν είσαι offside? Ναι, πίστευα ότι δεν είμαι offside γιατί τραβήχθηκα μαζί με την άμυνα στο σούτ του Μαωρίσιο. Οπότε τη συνέχισε εννοείται γιατί άμα δεν σφυρίζει γιατί δεν πρέπει να σταματάς. Εντάξει, άμα πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα έρθει το γκολ και είσαι εκεί, θα έρθει και το γκολ. Οπότε το μόνο που μπορεί να πω είναι μετά τη φάση που έχασα ότι αισθάνθηκα ότι όλη η τούπα ήθελε να το βάλω εκείνο το γκολ και ότι με στηρίζει. Οπότε γι' αυτό και επέμεινα να το κάνω και μου ήρθε και το γκολ.